1925-1957, ιστορία των λιγνητών στο Λεκανοπέδιο, όπως καταγράφεται στο βιβλίο της Μαριάννας Παυλίδου. Ο Γιώργος Παυλίδης, ένας πρωτοπόρος άνθρωπος της Εορδαίας, έχει βάλει την υπογραφή του στη διαδικασία στα πρώτα χρόνια της εξορητικής δραστηριότητας. Το βιβλίο παρουσιάζεται στο πνευματικό κέντρο του Δήμου της Εορδαίας, στην Πτολεμαΐδα, το βράδυ της Κυριακής. Ένα ενδιαφέρον πόνημα που, παράλληλα με την ιστορία του πρωταγωνιστή, του Γιώργου Παυλίδη, αποτυπώνει μέρος της ιστορίας της περιοχής, αλλά και των λιγνητών. Σε όλη την Ελλάδα δεν άλλαξε μόνο τα δεδομένα της περιοχής μας, άλλαξε τα δεδομένα ολόκληρης της Ελλάδος. Έχετε δίκιο. Διότι βρήκε το μεγαλύτερο λιγνητικό κοίτασμα στη χώρα και έγινε η αιτία, η αφορμή και όλες οι προσπάθειες και όλο του το όραμα για την περιοχή πραγματοποιήθηκαν. Mm-hmm. Να θυμίσουμε την ιστορία. Βεβαίως δεν επαρκεί ο χρόνος να το κάνουμε αυτό σε λίγα λεπτά, αλλά να δώσουμε την ουσία αυτής της υπόθεσης, που είναι και, αν θέλετε, το κέντρο, το επίκεντρο του βιβλίου αυτού. Ναι, καταρχήν θέλω να πω ότι πρόκειται για μια ιστορική βιογραφία. Το βιβλίο αυτό, για να καταφέρει να αποδώσει την ιστορία της περιοχής και της εποχής εκείνης, ακολουθεί το νήμα της ζωής του Γεωργίου Παυλίδη από τη γέννησή του στις Φώκες της Μικράς Ασίας μέχρι και το θάνατό του στην Θεσσαλονίκη. Το νήμα αυτό αφορμή με τα μεγαλύτερα νότα της Ελλάδος του 20ου αιώνα. Μιλάμε για το διάστημα του Μεσοπολέμου, ένα από τα σημαντικότερα διαστήματα στην χώρα μας, διότι οι πρόσφυγες που ήρθαν στη χώρα με τις ενέργειές τους, με τα σχέδιά τους, με τα οράματά τους, με την μεγάλη τους προσπάθεια, ανασυγκρότησαν στην πραγματικότητα τη χώρα. Mm-hmm. Μιλάει, βέβαια, λοιπόν, αργότερα η χώρα με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπέστη πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Ο πόλεμος φυσικά έγινε αιτία για να αναγεννηθεί η χώρα και πάλι, αλλά αυτή τη φορά να εκβιομηχανιστεί και να αποκτήσει δική της ενέργεια. Mm-hmm. Μιλά, λοιπόν, μάλλον για το ανάποδο. Πρώτα να αποκτήσει δική της ενέργεια, μετά να εκβιομηχανιστεί και αργότερα να αναπτυχθεί και ο τουρισμός. Τα οποία έγινε με τη σειρά αυτή ακριβώς, έχετε δίκιο. Μιλάει, λοιπόν, αυτή το βιβλίο για την ανακάλυψη πριν από 100 χρόνια του λιγνίτη, σχεδόν 100 χρόνια, και το πόσο άλλαξε τον ρου της ιστορίας αυτήν η εξέλιξη, με επίκεντρο των αλλαγών τον άνθρωπο Γεώργιο Παυλίδη. Σωστά. Σωστά. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό το βιβλίο είναι προϊόν μιας έρευνας 15 ετών. Η έρευνα ξεκίνησε με το θάνατο του πατέρα μου, του Νικολάου Παυλίδη, το 2007. Ένα πολύ σημαντικό μέρος του βιβλίου είναι οι προφορικές μαρτυρίες. Mm-hmm. Από τότε, με μια κάμερα στο χέρι, έψαχνα όλους τους ανθρώπους που ζούσαν ακόμη, οι οποίοι γνώρισαν τον Γεώργιο Παυλίδη ως άνθρωπο, ως φίλο, ως συνεργάτη, ως αφεντικό. Από τις προφορικές αυτές πηγές άντλησα πάρα πολλά στοιχεία για να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Και επίσης έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα, εκτεταμένη έρευνα, στην τοπική εφημερίδα, την Επαρχιακή Φωνή. Η Επαρχιακή Φωνή επιβεβαίωσε όλα όσα μου έλεγε ο πατέρας μου, γιατί ακολουθούσε πολύ στενά το Γεώργιο Παυλίδη. Mm-hmm. Ακόμη και το πότε έφευγε στη Θεσσαλονίκη και πότε γύριζε από τη Θεσσαλονίκη ήταν γραμμένο στις σελίδες της Επαρχιακής Φωνής. Απόδειξη της σημασίας αυτού του ανθρώπου, της σημαντικότητας για την περιοχή. Της σημαντικότητας ακριβώς του ανθρώπου αυτού. Και ήθελα να ρωτήσω για το πώς πήγε η βιβλιογραφική έρευνα. Ένα άλλο κομμάτι της έρευνας, ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αφορά συμβόλαια, mm-hmm, αφορά δικηγορικά σημειώματα, αλλά και το ωραιότερο κομμάτι αφορά τις φωτογραφίες αυτές του Μεσοπολέμου. Είναι ένα λεύκομα το οποίο περιέχει σπάνιες φωτογραφίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, και οι οποίες αποτυπώνουν την εποχή του Μεσοπολέμου. Mm-hmm.
Άρα μιλούμε, επιβεβαιώνεται αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι τεράστια η ιστορική σημασία αυτού του έργου, πέρα από την πολιτιστική του αξία. Να έρθουμε στα της εκδήλωσης, που επαναλαμβάνω θα γίνει την Κυριακή το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Πτολεμαΐδας, με σημαντικότατους ομιλητές. Η επιλογή τους έγινε από εσάς, από τους διοργανωτές? Να σας πω την αλήθεια, κάποιοι γίνανε από δική μου επιλογή, κάποιοι όμως έγιναν αναμιλητές από δική τους επιλογή, γιατί θεώρησαν ότι αυτό το έργο είναι σημαντικό και θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό. Δεν έχει όμως καμία σημασία. Σημασία έχει, και πρέπει να το πω, ότι για να γίνει αυτό το βιβλίο πραγματικότητα είναι σαν να συνωμότησε το σύμπαν. Όλοι έβαλαν ένα λιθαράκι για να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο, ο καθένας από την πλευρά του. Και θα, με μεγάλη μου χαρά λέω ότι αυτό το βιβλίο υποστηρίχθηκε από όλους τους χώρους, και τους πολιτικούς και τους πολιτιστικούς, αλλά και από όλους τους ανθρώπους. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, διότι όταν έκανα την έρευνα δεν είχα συνείδηση αυτού του γεγονότος. Όταν όμως το βιβλίο έγινε πραγματικότητα και το είδα μπροστά μου, συνειδητοποίησα ότι εγώ αυτό που έκανα ήταν να λύσω ένα πολύ δύσκολο puzzle για να βάλω τα σπαράγματα αυτά της ιστορίας στη σωστή θέση, αλλά για να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο συνέβαλαν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ συμπατριώτες μας. Και να καλύψετε ένα σημαντικό το βιβλιογραφικό κενό που καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της περιοχής μας. 6.30 ώρα το απόγευμα την Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, η παρουσίαση του βιβλίου. Ομιλητές θα είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, πρώην υπουργός βουλευτής Κοζάνης, ο κύριος Καρυπίδης, πρώην περιφερειάρχης δημοσιογράφος, ο κύριος Βλάσης Αχτσίδης, ιστορικός, ο Παντελής Καραλευθέρης, ειδικός τέλεχος της ΔΕΗ. Βεβαίως θα μιλήσετε και εσείς και χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Κοσμάς Πουγαρίδης. Ευχόμαστε, κυρία Παυλίδου, ναι, καλή επιτυχία. Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, να εξάρω λίγο το ρόλο του κυρίου Καραλευθέρη, διότι ο κύριος, αν δεν υπήρχε ο κύριος Καραλευθέρης και αν δεν υπήρχε η βούληση του κυρίου Καραλευθέρη, αυτό το βιβλίο δεν θα γινόταν πραγματικότητα σήμερα. Διότι, όπως βλέπετε, είναι μια ακριβή έκδοση και δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί από ένα άτομο μόνο. Ο κύριος Καραλευθέρης σιωπηλά και έχοντας πλήρη επίγνωση της ιστορίας και του ρόλου του σε αυτή την ιστορία, έκανε πραγματικότητα πράγματα που εγώ από μόνο δεν θα μπορούσα να κάνω.